Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Και βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Τουρκικό πλοίο συνοδευόμενο από φρεγάτες αρνήθηκε έλεγχο από ελληνικό ελικόπτερο. Φέρεται να μετέφερε όπλα στη Λιβύη. Το παρασκήνιο και οι διάλογοι. Νέοι λεονταρισμοί και απειλές από τον ΑΚΑΡ. Ολοταχώς για ΑΟΣ και με την Αίγυπτο η Ελλάδα. Τα αγκάθια της συμφωνίας, ο Αμερικανός πρέσβης τονίζει ότι Καστελόριζο και Γάβδος έχουν υφαλοκρηπίδα και προτείνει διάλογο. Συναγερμός για χαλάρωση των πολιτών απέναντι στα μέτρα. Σπάνε καραντίνες, εισαγγελική παρέμβαση. Έκλεισαν σχολεία στην Ξάνθη. Συγκίνηση αλλά και οργή στο τελευταίο αντίο για τον George Floyd. Tweet του Τραμπ προκάλεσε σάλο. Επεισοδιακές διαδηλώσεις και στην Ευρώπη. Σκηνικό ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο στείνουν κυρίες και κύριοι οι Τούρκοι. Πλοίο ύποπτο για μεταφορά όπλων στη Λιβύη, που συνοδευόταν μάλιστα από τουρκικά πολεμικά, αρνήθηκε νιοψία από ελικόπτερο της φρεγάτας Σπέτσε, που ως γνωστόν μετέχει στην επιχείρηση Ειρήνη για την τήρηση του εμπάργκο όπλων προς τη Λιβύη. Λίγες ώρες αργότερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο κ. Ακάρ, δήλωνε προκλητικά και πάλι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να τα βάλει με την Τουρκία λόγω στρατιωτικής υπεροχής. Σκηνικό πολέμου για να καλύψει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην καραπινάτη παραβίαση του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, επιχείρησε να στήσει η Τουρκία βόρεια της Βεγγάζης. Θαλάσσια περιοχή την οποία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ειρήνη επιτηρεί η φρεγάτα Σπέτσε του πολεμικού μας ναυτικού. Από την πρώτη στιγμή, ο πλούς του φορτηγού πλοίου Τσέρκιν έθεσε σε ετοιμότητα τις δυνάμεις ελέγχου. Η ισχυρή πολεμική συνοδεία με τρεις φρεγάτες του τουρκικού ναυτικού και η αλλαγή ρότας από την Τινησία προς την Τρίπολη σήμανε συναγερμό στο στρατηγείο της Ρώμης. Τα ξημερώματα δίνεται εντολή στο ελικόπτερο της φρεγάτας Σπέτσε να απομειωθεί και να πραγματοποιήσει προκαταρκτικό έλεγχο στο υποσημείο Τανζανίας πλοίο. Στις επαναλαμβανόμενες κλήσεις διασυρμάτου δεν ανταποκρίνεται κανείς από τη γέφυρα του φορτηγού πλοίου και η απάντηση δίνεται από την τουρκική φρεγάτα. Ανήκω στην πολυεθνική επιχείρηση Ειρήνη και θέλω να μου δώσετε ορισμένα στοιχεία. Παρακαλώ, απαντήστε. Ανήκω στην πολυεθνική επιχείρηση Ειρήνη και θέλω να μου δώσετε ορισμένα στοιχεία. Παρακαλώ, απαντήστε. Το φορτηγό πλοίο Τσερκίν βρίσκεται υπό δικό μου εθνικό έλεγχο. Το στρατηγείο της Ρώμης, που ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για το θρίλερ που εξελίσσεται μερικά ναυτικά μίλια βόρεια της Βεγγάζης, έχει ταυτόχρονα στραμμένη την προσοχή του και στις κινήσεις της τετράδας των τουρκικών πολεμικών πλοίων που ναυλοχούν ανοιχτά της Τρίπολης. Σχεδόν την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας έπαιρνε τη σκυτάλη των εμπριστικών δηλώσεων για να απαντήσει στο πρόσφατο μήνυμα του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Έχουμε συνταγματική υποχρέωση να υπερασπίσουμε το εθνικό μας συμφέρον. Δεν έχουμε επιλογή σε αυτό. Ξέρετε, δεν έχουμε δύο επιλογές και παίρνουμε τη μία. Mm-hmm. Είναι μονόδρομος, λέτε. Κάθε ελληνική κυβέρνηση διαχρονικά έχει αυτή τη συνταγματική υποχρέωση. Την ίδια στιγμή η Αθήνα, με τη διπλωματική όθηση που της δίνει η συμφωνία για την ΑΟΣ με την Ιταλία, προετοιμάζει τα επόμενα βήματά της, εκπέμποντας σταθερά μηνύματα αποφασιστικότητας προς την τουρκική πλευρά, που έχει βάλει στο στόχαστρο την περιοχή νότια της Κρήτης. Έχει βέβαια δίπλα της και πολλούς και ισχυρούς συμμάχους. Έχει και μέσα της τη γνώση, την υπερηφάνεια και τη δύναμη να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της όποτε πρέπει, όπου πρέπει και όπως πρέπει. Είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα και δεν μπορεί να μας το αμφισβητεί η Τουρκία απειλώντας με έρευνες εκεί όπου είναι η δυνητικά η αιγυαλίτιδά μας ζώνη. Mm-hmm. Η κυριαρχία μας, όχι η δυνητικά η ΑΟΣ μας, αλλά τα χωρικά μας είδα. Ισίων η πρόβλεψη για την εξέλιξη που μπορεί να έχει η πραγματοποίηση της τουρκικής απειλής για τη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, έκανε μέσω του Open ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, Θόδωρος Καριώτης. Είναι ότι κινδυνεύουμε να υπάρξει ελληνοτουρκικός πόλεμος εάν πάει γεωτρύπανο στη θάλασσα της δική μας να τρυπήσει στην Κρήτη. Προσοχές δεκαήμερο είναι κομβικό για τα επόμενα διπλωματικά βήματα που έχει προγραμματίσει η Αθήνα.
Λοιπόν, αξίζει για πολλούς λόγους, όπως καταλαβαίνετε, να σταθούμε σε αυτά που συνέβησαν βορείως της Βεγγάζης σήμερα. Η Αλεξία Τασούλη έχει όλο το παρασκήνιο να δούμε ακριβώς τι δημήθη ανάμεσα στα τουρκικά πλοία και στο ελληνικό ελικόπτερο, Αλεξία. Λοιπόν, Νίκη, εμείς ξεκινήσαμε να παρακολουθούμε το ύποπτο πλοίο, ύποπτο να μεταφέρει όπλα και τα θωρακισμένα, από τη στιγμή που απέπλευσε από τα τουρκικά παράλια από τη Σμύρνη, μέχρι και που έφτασε στην Κρήτη, στα διεθνή ύδατα. Από εκεί ανέλαβε η επιχείρηση Ειρήνη. Και τι είναι η επιχείρηση Ειρήνη? Είναι μια ευρωπαϊκή δύναμη που στόχο έχει να βλέπει εάν μεταφέρονται όπλα στη Λιβύη. Και να εμποδίσει, βέβαια. Και να εμποδίσει σύμφωνα με το εμπάργκο όπλο που έχει επιβάλει ο ΟΗΕ. Mm-hmm. Ο Ιταλός διοικητής της επιχείρησης Ειρήνης δίνει εντολή στην ελληνική φρεγάτα Σπέτσε που είναι στην περιοχή να πάει να ελέγξει το ύποπτο πλοίο και να το ρωτήσει πού πηγαίνει και τι μεταφέρει. Αντί να απαντήσει το ύποπτο πλοίο, απαντάει η τουρκική φρεγάτα που είναι εκεί στην περιοχή, στα 10 ναυτικά μίλια από την ελληνική φρεγάτα. Κοντά, πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Και απαντάει η τουρκική φρεγάτα ότι είναι στη δική μου δικαιοδοσία, στην τουρκική δικαιοδοσία, και μεταφέρει υγειονομικό υλικό. Εκεί είμαστε τώρα και περιμένουμε να δούμε αν τις επόμενες ώρες θα γίνει νιοψία. Λοιπόν, πάντως είναι ένα ερώτημα, επειδή αυτή την επιχείρηση με το κωδικό όνομα Ειρήνη, το βλέπουν οι τηλεθεατές μας γραμμένο στα λατινικά από την ελληνική λέξη Ειρήνη, βεβαίως. Είναι μια πολυεθνική, υποτίθεται, επιχείρηση. Έχει αξία να δούμε πόσες δυνάμεις πέραν της δικής μας φρεγάτας, της φρεγάτας Σπέτσε, δραστηριοποιούνται στα νερά βόρεια της Λιβύης. Το βλέπετε. Η ευρωπαϊκή συνδρομή είναι ελάχιστη, για να μην πω μηδαμινή. Έχουμε Ελλάδα, την ελληνική φρεγάτα Σπέτσε, την Ιταλία που έχει την διοίκηση αυτό το εξάμεινο με το ελικοπτεροφόρο Σαν Τζόρτζο. Και έχουμε ένα αέρια μέσα από τη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο και την Πολωνία. Αυτά είναι. Στη θάλασσα, πάντως, επί της ουσίας είμαστε μόνοι. Είναι μόνο αυτές οι δύο φρεγάτες, αυτά τα δύο πλοία. Το πρόβλημα ξεκινάει, Νίκη, από τα τέλη Μαρτίου, όταν συστήθηκε αυτή η ευρωπαϊκή δύναμη. Συμφώνησαν όλοι οι τα ευρωπαϊκά κράτη. Όμως υπήρξε προθυμία των περισσότερων εταίρων. Το κάθε κράτος για τους δικούς τους πολιτικούς λόγους δεν ήθελαν να στείλουν για να επιβλέψουν την κατάσταση. Με αποτέλεσμα, τώρα που μιλάμε, να έχουμε την ελληνική φρεγάτα, το ιταλικό το πλοίο και απέναντι τις τουρκικές φρεγάτες. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξία. Ελάτε να δούμε τώρα πώς θα διαβάζουν όλα αυτά στη γειτονική χώρα. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τους συναδέλφους. Είναι μαζί μας, λοιπόν, από την Κωνσταντινούπολη Μαρία Ζαχαράκη και από τη Νέα Υόρκη ο Μιχάλης Ιγνατίου, από τη Μόσχα ο Θανάσης Αυγερινός και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου από εδώ, από την αίθουσα σύνταξης. Θα ξεκινήσουμε όμως πράγματι από εσένα, Μαρία, γιατί τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για μια ελληνική πρόκληση που δέχθηκαν σήμερα οι Τούρκοι. Μια πρόκληση που απαντήθηκε, όπως λένε, από τον τουρκικό στόλο. Η είδηση, καταρχάς, Νίκη, μεταδόθηκε σήμερα το απόγευμα ως έκτακτη εδώ στην Τουρκία από όλα τα τουρκικά μέσα, καθώς το συνδέουν με την ελληνοτουρκική ένταση που σοβεί εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο εδώ και κάμποσες ημέρες. Διαβάζω μερικούς τίτλους των τουρκικών μέσων ενημέρωσης: επικίνδυνη πρόκληση από την Ελλάδα, επενέβη ο τουρκικός στόλος, είδηση της τελευταίας στιγμής, επικίνδυνη πρόκληση από την Ελλάδα προσπάθησε να σταματήσει τουρκικό φορτηγό πλοίο και ο ελληνικός στόλος αποχώρησε μετά την προειδοποίηση της τουρκικής φρεγάτας. Αυτή είναι μερική από τους τίτλους που χρησιμοποιήθηκε για το περιστατικό αυτό σήμερα. Κοινή αποδός, λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα προκαλεί, εδώ κοινή αποδός στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα προκαλεί, αλλά επενέβη ο τουρκικός στόλος και έτσι απομάκρυνε το ελικόπτερο, όπως λέει, που προσπάθησε να ελέγξει το τουρκικό πλοίο με το φορτίο. Να σημειώσω όμως, Νίκη, ότι δεν γίνεται ωστόσο εδώ καμία αναφορά στο τι πλοίο ήταν αυτό, τι μετέφερε, τι ακριβώς συνέβη. Τίποτε απολύτως, παρά μόνο ότι η Ελλάδα προκαλεί. Και μάλιστα, όπως μεταδίδεται εδώ από κάποια μέσα φιλοκυβερνητικά κυρίως, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό φέρεται να απάντησε ότι το πλοίο αυτό είναι υπό την προστασία της τουρκικής δημοκρατίας και έτσι μετά από αυτό έφυγε. Λοιπόν. Και βέβαια να πω, Νίκη, και το άλλο, ότι εδώ πρώτο θέμα είναι και το θέμα της Αγίας Σοφιάς και σήμερα. Ναι. Μάλιστα, σήμερα αποκαλύπτεται ότι αγοράζουν μέχρι και τα χαλιά προκειμένου να μετατραπεί η Αγία Σοφία σε τζαμί. Αυτό το αποκαλύπτει η Χουριέτ, οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι διεργασίες... Το έχουν προεξοφλήσει, πριν, δηλαδή, πριν από τις 2 Ιουλίου. Το έχουν προεξοφλήσει πριν το Συμβούλιο Επικρατείας και άρα οι διεργασίες εδώ έχουν ήδη ξεκινήσει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Μιλάμε για πλήρη διαστρέβλωση της πραγματικότητας και των γεγονότων. Να ζητήσω το σχόλιο του Μιχάλη Ιγνατίου από τη Νέα Υόρκη, γιατί φαίνεται, Μιχάλη, ότι η ακραία τουρκική προκλητικότητα που την εντοπίζαμε και τη συζητούσαμε και χθες σε επίπεδο ρητορικής, τώρα πια μεταφράζεται και σε πράξεις. Και εδώ εμφανίζεται η γείτονα χώρα να είναι παντελώς ασίδωτη. Ναι, Νίκη, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν έχουμε αντίδραση από εδώ.
για τη συμφωνία της Ελλάδας με την Ιταλία, ούτε για τις υποκρίσεις της Τουρκίας, αλλά για την ΑΟΣ μίλησε ο πρέσβης Πάγιατ, ο οποίος εξέφρασε βεβαίως ο άνθρωπος το αυτονόητο που απορρίψει η Τουρκία ότι όλα τα νησιά και το Καστελόριζο, διότι ρωτήθηκε ειδικά για το Καστελόριζο, έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Αυτή άλλωστε είναι και η θέση που εξέφρασε το State Department στο κανάλι μας. Τώρα, αναφορικά με τις προκλήσεις της Τουρκίας, γνωρίζουμε ότι επικρατεί μεγάλη ανησυχία. Αντιλαμβάνομαι ότι όλες οι αναφορές καλούν σε παρέμβαση κορυφής προς τον Ταγίπ Ερντογάν. Για να το κάνουν αυτό, Νίκη, σημαίνει καταλαβαίνω την χρησιμότητα της κατάστασης. Επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζουμε εάν ο πρόεδρος θα είναι στο πράξη. Το μυαλό του είναι στις άσχημες δημοσκοπήσεις και στην εσωτερική κρίση. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη και οι Αμερικανοί διπλωμάτες στην Άγκυρα, στη Λευκοσία και την Αθήνα το ζουν καθημερινά και ενημερώνουν και σύμφωνα πληροφορίες μου προτείνουν δράσεις. Εκφράζοντας την προσωπική μου γνώμη, πιστεύω ότι ο Ερντογάν δεν θα υποχωρήσει. Εάν τον ψάξει κανείς, δεν θα βρει ίχνος λογικής σε αυτόν τον άνθρωπο. Πιστεύω ότι δεν θα υποχωρήσει, Νίκη, και θα κλιμακώσει. Ο Ερντογάν δεν κάνει δηλώσεις πια. Όλα όσα λέει το τελευταίο διάστημα δεν είναι κουβέντα του καθενέ, ούτε για εσωτερική κατανάλωση. Μας ενημερώνει τι μας περιμένει. Πιστεύω ότι πέρασε η περίοδος των απειλών και το πιστεύω ειλικρινά. Η ανάλυση μου, Νίκη, είναι η εξής. Ο Ερντογάν απείλησε και εκβίασε για να αναγκάσει την Ελλάδα να καθίσει στο τραπέζι και να πάρει ό,τι θέλει με διαπραγματεύσεις. Την Κύπρο την έχει ήδη δεμένη με τα καταργικά στρατεύματα. Από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός. Αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον. Δεν πάει σε διάλογο ή που απειλεί. Πιστεύω ότι ο Ερντογάν θα πάει στο επόμενο στάδιο. Αν νομίζει ότι εξυπηρετείται, θα κάνει και πόλεμο, ξέρεις. Εκτός, υπάρχει πάντα το εκτός. Εάν οι πρόεδροι της Αμερικής και της Ρωσίας, ειδικά ο κύριος Πούτιν που τον επηρεάζει, αποφασίσουν να δράσουν πραγματικά. Αυτό μου το είπε πολύ σημαντικός διπλωμάτης με τον οποίο μίλησα. Και μου είπε επίσης ότι να μην ξεχνάμε, ότι από μια αλληλεγγύη σύγκρουση ευεργετείται μόνο η Μόσχα. Άρα μου είπε, μην περιμένετε βοήθεια ούτε από εκεί. Πρέπει να βρεθεί τρόπος. Να το κάνει ο κύριος Τραμπ. Πρέπει να το καταλάβουμε. Μπροστά στο βουνό των προβλημάτων που έχει, η σύγκρουση Τουρκίας-Ελλάδας μπορεί και να νομίζει ότι είναι ασήμαντο θέμα. Πρέπει επιγόντως να καταλάβει ο πρόεδρος της Αμερικής ότι είναι σοβαρό το θέμα και ότι επηρεάζονται τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Χθες θα σου πω ότι συνέφαγε με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στο Λευκό Οίκο. Mm. Και το ερώτημα μου είναι το εξής. Ήταν η Ανατολική Μεσόγειο στο πιάτο, κλείνοντας, έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τι να πει κανείς για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν έχει δόντια καθόλου. Πολλοί λένε ότι κυριαρχείται και από τη διαφθορά. Δεν στηρίζουν Νίκη την ίδια την επιχείρησή τους, την ειρήνη. Ναι, το είδαμε πριν από τις δυνάμεις. Το ακούσαμε προηγουμένως. Ναι. Γιατί να τους πάρει στα σοβαρά ο Ερντογάν. Λοιπόν, είναι σοβαρή η προβληματισμή που θέτεις, Μιχάλη, και σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο αυτό. Ελάτε όμως να δούμε τι γίνεται και σε διπλωματικό επίπεδο. Η οριοθέτηση, λοιπόν, έστω και τμηματικά, ΑΟΣ με την Αίγυπτο πια, είναι ο επόμενος διπλωματικός στόχος της ελληνικής κυβέρνησης μετά από την υπογραφή της ανάλογης συμφωνίας με την Ιταλία. Θέλουμε να συμφωνήσουμε με όλους μας τους γείτονες, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας, που προσθέτει πάντως ότι η Τουρκία πλειοδοτεί προς την Αίγυπτο, τάζοντας αέρα κοπανιστό, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, για να υπογράψει τελικά το Κάιρο με την Άγκυρα αντί της Αθήνας. Η επίρρεια σε υφαλοκρηπίδα που κατοχυρώνει το νησάκι Οθονή, το βορειοδυτικό άκρο της χώρας πάνω από την Κέρκυρα, είναι κέρδος που εξασφάλισε η Ελλάδα για να ξεκλειδώσει η διμερή συμφωνία με την Ιταλία. Το μικρό νησί, με 11 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση και 395 κατοίκους, αν και βρίσκεται πολύ μακριά από την Τουρκία, από χτες αποτελεί καρφί στο μάτι της Άγκυρας, αφού έχει επίρρεια σε υφαλοκρηπίδα κόντρα στο τουρκικό επιχείρημα πως τα νησιά δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα. Τα νησιωτικά εδάφη έχουν κυριαρχικά δικαιώματα όπως και τα χερσαία. Μπορεί το κεκτημένο των Οθωνών να ενισχύσει το επιχείρημα για την επίρρεια που θα έχει το Καστελόριζο σε αποκλειστική οικονομική ζώνη, ώστε να ενωθούν οι ΑΟΣ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δεν υπάρχει καμία απόφαση πουθενά στον κόσμο που να λέει τα κάποια νησιά δεν δικαιούνται ΑΟΣ. Το πόδι που θέλει να βάλει ο Ερντογάν νότια της Κρήτης με το τουρκολιβικό σύμφωνο για να κόψει στα δύο την ΑΟΣ Ελλάδας και Αιγύπτου έχει ενεργοποιήσει αντανακλαστικά. Η Αθήνα στρέφεται στην Αίγυπτο για συμφωνία. Ωστόσο και εκεί οι Τούρκοι έχουν αρχίσει παζάρι.
η Τουρκία λέει στους Αιγύπτιους, εμείς σας δίνουμε 30%, 40% παραπάνω από αυτά σας δίνουν οι Έλληνες. Για να κάνουν συμφωνία μαζί. Διότι βεβαίως για τους Τούρκους είναι εύκολο, δίνουν αέρα κοπανιστό. Η Αίγυπτος από το 2018 είναι αρνητική σε μια οριοθέτηση πέραν του ανατολικού άκρου της Κρήτης. Γιατί θεωρεί ότι στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Καστελόριζο χρειάζεται διαπραγμάτευση και με την Τουρκία. Αυτό οδηγεί την Ελλάδα σε αναζήτηση τώρα τμηματικής έστω συμφωνίας με το Κάιρο. Όταν δεν μπορείς να λύσεις το σύνολο και είναι ωφέλιμο να λύσεις ένα μέρος, και αυτό ίσως κάτι το οποίο θα μπορούσες να συζητήσεις. Άμεση διαπραγμάτευση και με την Αίγυπτο για την διαμόρφωση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, αλλά να προχωρήσουμε τώρα. Έστω και μερική οριοθέτηση. Ναι, βεβαίως. Μερική οριοθέτηση. Τμηματικά θα πάμε. Τμηματική συμφωνία για καθορισμό ΑΟΣ μόνο νότια της Κρήτης και με τον Καστελόριζο σε εκκρεμότητα επιτρέπει σε Αθήνα και Κάιρο να πετάξουν εκτός Λευκού Πελάγου στην Τουρκία, ακυρώνοντας το σύμφωνο Ερντογάν Σαράτς. Γιατί κανένας δεν μην ξεκινήσει από μια περιοχή όπου υπάρχουν αυτές οι καθαρές διεκδικήσεις και φυσικά ποτέ δεν θα παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις τις οποίες έχει δυνάμει αυτών των ακτών των νησιών όλων της περιοχής προκειμένου να διεκδικήσει μεγαλύτερες περιοχές. Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της... Ένα 24ωρο πάντως μετά την Ελληνοϊταλική Συμφωνία, οι δυνάμεις Χαφτάρ, με ανάρτησή τους στο Twitter, εμφανίζουν το Κοινοβούλιο της Λιβύης να ζητά συμφωνία για ΑΟΣ με την Ελλάδα. Το δημοκρατικά εκλεγμένο Κοινοβούλιο της Λιβύης, μετά την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην Ιταλία και την Ελλάδα, αιτείται την υπογραφή αντίστοιχης συμφωνίας ανάμεσα στις νόμιμες βουλευτικές αρχές της Λιβύης και το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί το Κάιρο τις επόμενες ημέρες για αναζήτηση συμφωνίας σε σχέση με την ΑΟΣ. Επιστρέφοντας στα της τουρκικής προκλητικότητας, είδατε τι έγινε στη θαλάσσια περιοχή βορείως της Βεγγάζης. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, τώρα από την αίθουσα Σύνταξη, θα μας πει τι έγινε στους εθέρες του Αιγαίου για ακόμη μία φορά, με δεκάδες παραβιάσεις, Γιώργο. Ναι, γιατί μπορεί η βόρεια της Βεγγάζης να ήταν σιωπηλή οι Τούρκοι, ωστόσο στον ουρανό του Αιγαίου ήταν άκρος θορυβώδης, με 69 παραβιάσεις, οι οποίες ήρθαν, αν θέλεις, ως απάντηση στην Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Πρέπει να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της αναχέτησης των 15 τουρκικών μαχητικών και κατασκοπευτικών αεροσκαφών από τα ελληνικά μαχητικά, που είχαν φυσικά για ακόμη μια φορά αριθμητική υπεροπλία, σημειώθηκαν και 5 εμπλοκές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Σε αυτή τη συγκυρία είχαμε ένα σαφές μήνυμα στήριξης της Ελλάδας έναντι της τουρκικής επιθετικότητας από τον Αμερικανό πρεσβευτή εδώ στην Αθήνα. Μιλώντας λοιπόν στην Αλεξία Τασούλη, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο κύριος Πάια τονίζει ότι όλα τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, χαιρετίζει την Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υπογραμμίζει ότι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο δεν μπορεί να αφαιρέσει τίποτε από την Ελλάδα. You made the statement, Mr. Fanon also made that statement. Let me be more specific and ask you a specific question. You mean that all the islands from Ravdos to Castellorizo have full effect in maritime boundary delimitation? All islands have the same, under international maritime law, have generally the same rights, including their EEZ and continental shelf, as any mainland territory. So they have full effect in a maritime boundary agreement. Full effect. Full effect. Ο Αμερικανός διπλωμάτης, που έχει ενοχλήσει σφόδρα την Άγκυρα με τις παρεμβάσεις του υπέρ της Ελλάδας, αναγνώρισε ότι όλα, ανεξαιρέτως τα νησιά, έχουν υφαλοκρηπίδα και παίζουν ρόλο στην οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και χαρακτήρισε τη χθεσινή Ελληνοϊταλική Συμφωνία παράδειγμα για όλους. We see the Greece-Italy agreement on maritime delimitation as an example of the right way to do this sort of thing. Ο Τζέφρι Πάια δεν μάσε τα λόγια του ούτε για την τουρκολιβική συμφωνία, την οποία χαρακτήρισε για ακόμη μια φορά προκλητική και αντίθετη με το διεθνές δίκαιο. We see the MOU between Libya and Turkey as unhelpful and provocative. Most importantly, it is inconsistent with the American understanding of international maritime law. Όπως είπε ο Αμερικανός πρέσβης, η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών για την οριοθέτηση της ΑΟΣ είναι πως θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα διαβουλεύσεων με την εμπλοκή όλων των μερών που επηρεάζονται. In a possible agreement with Egypt, Greece and Egypt, with a full or partial delimitation, do you think that this agreement will enhance the geopolitical security and stability in the area? So the United States generally doesn't take a position on these issues of maritime delimitation, mm-hmm. but we have a view on how it needs to be accomplished. So it needs to be accomplished through consultation and the involvement of all of the affected parties.
Στη Μόσχα τώρα, στο Θανάση Αυγερινό. Έχει ενδιαφέρον, Θανάση, αυτό το κλίμα που βλέπουμε να διαμορφώνεται γύρω μας, να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Και σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα είχαμε μία επικοινωνία του κυρίου Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο, τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Καλησπέρα από τη Μόσχα, που αισθάνομαι ότι επιμελώς προσπαθεί να κρύψει το ενδιαφέρον της για τη Λιβύη. Διαψεύδει ξανά και ξανά ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι υπάρχει οποιαδήποτε ρωσική παρουσία εκεί. Όμως τελικά όλοι οι δρόμοι και όλα τα τηλεφωνικά σύρματα πάλι καταλήγουν, όπως και στη Συρία, στον ισχυρό παίκτη της ευρύτερης περιοχής, το Κρεμλίνο και τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Με τον Πούτιν λοιπόν μίλησε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, όπως είχε πει άλλωστε και στον Ντόναλντ Τραμπ και λέγαμε και από το δελτίο χθες. Καθώς φαίνεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ σοβαρή ρωσοτουρκική διαπραγμάτευση για τη Λιβύη. Αναζητούν οι δύο ηγέτες ένα modus vivendi, ένα μοντέλο συνεργασίας όπως εκείνο της Συρίας, που επικεντρώνεται σε όσα συμφωνούν, δεν είναι και πολλά αυτά που συμφωνούν, και ένα από αυτά φαίνεται πως είναι γιατί να υπάρχουν Αμερικανοί στα πόδια μας, εφόσον μπορούν να μην υπάρχουν. Με ένα παρόμοιο τρόπο ο κύριος Πούτιν και ο κύριος Ερντογάν μείωσαν τον αμερικανικό ρόλο στη Συρία και φαίνεται πως κάτι τέτοιο προσπαθούν να κάνουν και στη Λιβύη. Άλλα πράγματα διακηρύσσονται δημοσίως βέβαια, γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε πίσω από τις ανακοινώσεις. Ναι. Επισήμως γίνεται λόγος για κατάπαυση του πυρός, όμως η Τουρκία βέβαια μόνο κατάπαυση του πυρός δεν ετοιμάζει στέλνοντας όπλα και τσιχατιστές στη Λιβύη. Η Μόσχα το καταγγέλει, δεν αναφέρει την Άγκυρα και την ίδια στιγμή περιορίζει τις φιλοδοξίες του Ερντογάν, ενισχύοντας την επιχείρηση του Σίση, ο οποίος έχει στείλει δεκάδες άρματα μάχης και τεθωρακισμένα για να υπερασπιστεί τη Σύρτη, ένα λιμάνι κομβική. Και εκεί θα σταθούμε, γιατί έχουμε ρεπορτάζ ακριβώς για αυτό που μας περιγράφει, Θανάση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι, λοιπόν, μιλάμε για δύο χώρες που μπαίνουν σε τροχιά σύγκρουσης, η Τουρκία και η Αίγυπτος, με φόντο τη Λιβύη. Η Άγκυρα απέρριψε, κυρίες και κύριοι, την πρόταση του Καΐρου για εκεχηρία, υποστηρίζοντας ότι αποκλειστικός της στόχος ήταν να διασωθεί ο στρατάρχης Χαφτάρ που μετράει ήττες στο πολεμικό πεδίο. Την ίδια ώρα, οι αιγυπτιακές δυνάμεις στα σύνορα με τη Λιβύη ενισχύονται και ήδη ο πρόεδρος Σίση προειδοποιεί ότι το Κάιρο θέλει μεν την ειρήνη, αλλά είναι έτοιμο και για πόλεμο. Άρματα μάχης του Αιγυπτιακού στρατού έχουν σχηματίσει ένα κομβόι εκατοντάδων μέτρων στα σύνορα με τη Λιβύη. Η κίνηση της Αιγύπτου να συγκεντρώσει στρατό στα σύνορα λίγες μόνο ώρες μετά την πρόταση του Αιγύπτιου Προέδρου Αλ-Σίση για εκεχηρία είναι ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι εκτός από την ειρήνη, το Κάιρο είναι έτοιμο και για πόλεμο. Η μητέρα των μαχών αναμένεται τώρα να δοθεί στη Σύρτη, όπου κατευθύνονται ήδη οι δυνάμεις των δύο αντιμαχόμενων πλευρών. Τούρκοι μισθοφόροι πανηγυρίζουν την ανακατάληψη της Τρίπολης και η Τουρκία έχει ήδη πετάξει στο καλάθι την πρωτοβουλία του Αιγύπτιου Προέδρου για κατάπαυση του πυρός. We sacrificed over 770 men to liberate Sirte from ISIL, so we will not leave the city to the war criminal Haftar. Ο Ερντογάν μάλιστα ενθαρρύνει το Σάρατς να συνεχίσει την επέλαση ανατολικά. Tamamında barış, huzur ve adalet tesis edilene dek Libyalı kardeşlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Το γεγονός πως η Τουρκία τους τελευταίους τρεις μήνες κατάφερε να καλύψει μεγάλο κομμάτι του χαμένου εδάφους ενισχύοντας το καθεστώς Σάρατς έχει θορυβήσει το Κάιρο τόσο λόγω της ύπαρξης τζιχαντιστικών ομάδων ανάμεσα στις ομάδες οι οποίες στηρίζουν το καθεστώς Σάρατς, όσο βέβαια και λόγω ενδεχόμενης αποδυνάμωσης του Χάφταρ. Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Κουλουσία Κάρα ανέβασε τους τόνους της προκλητικότητας και σε συνέντευξή του δεν δίστασε να μεταφέρει πληροφορίες που θέλουν τον Χάφταρ να έχει εγκαταλείψει ακόμη και το πεδίο της μάχης. Ο στρατάχης Χάφταρ, ωστόσο, νωρίτερα έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τη συνάντησή του με τη Γερμανίδα πρέσβη στη Λιβύη στο γραφείο του, με αντικείμενο τη διακήρυξη του Καΐρου. Η Γερμανίδα διπλωμάτης φέρεται να εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πειθαρχία των δυνάμεων του Χάφταρ και την υποχώρησή του στο πλαίσιο της εκεχηρίας. Ζεϊδική bir koridor Sarraç'ın kontrolü altına girmiş oldu. Hafter'i bunlar hep adeta çılgına. Οι επιθυμίες αξιωματικού των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που μεταδίδει τηλεοπτικό δίκτυο προς κείμενο στον Σάρατζ αποδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον ξένων δυνάμεων για την πλούσια σε κοιτάσματα Λιβύη. Οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να ενισχύονται και να αναδιατάσσονται νότια της Τρίπολης παρά την οπισθοχώρηση των Ρώσων μισθοφόρων της ομάδας Βάγνερ από αεροπορική βάση δυτικά της Τρίπολης. Οπωσδήποτε η Ρωσία είναι μια δύναμη η οποία αναζητά αυτή τη στιγμή ίσως
μία διάδοχο κατάσταση για τον Χάφταρ, κρίνοντάς τον ως αναποτελεσματικό. Οι αναλυτές πάντως δεν αποκλείουν Μόσχα και Άγκυρα να επαναλάβουν τον Μπραντ Εφέρ της Συρίας και παρά τις αντιθέσεις, Ρωσία και Τουρκία έχουν αρκετούς λόγους, όπως σημειώνουν, για εκατέρωθεν συμβιβασμούς. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο της επικαιρότητάς μας παραμένει και εντείνεται η ανησυχία μετά τα νέα κρούσματα κορονοϊού σε διάφορες περιοχές της χώρας. Θα μας δώσει η Δέσποινα Βλεπάκη τα νεότερα που ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο. Δέσποινα. Κανένας νέος θάνατος ευτυχώς δεν κατεγράφει το τελευταίο 24ωρο, όμως η πατρίδα μας θρηνεί 183 ανθρώπους που έχουν χάσει τη μάχη με τη ζωή τους από αυτήν την πανδημία. 11 νέα κρούσματα καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας πρόκειται για ένα εισαγόμενο κρούσμα από πτήση, 5 κρούσματα στην περιοχή της Φθιώτιδας, 3 στη Ξάνθη, 1 στη Ροδόπη και 1 στην περιοχή της Δράμας. Το σύνολο πλέον των επιβεβαιωμένων κρούσματων στη χώρα μας είναι 3.068. Αυτή την ώρα που μιλάμε δίνουν μάχη για τη ζωή τους 12 ασθενείς που είναι διασωληνωμένοι στις μονάδες συντατικής θεραπείας της χώρας με μέσο όρο ηλικία στα 70 έτη, ενώ 115 είναι οι άνθρωποι που έχουν περάσει τον βουνό, έχουν κερδίσει αυτή τη σπουδαία μάχη για τη ζωή τους. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά λοιπόν, στις εστίες που πράγματι έχουν θορυβήσει τις αρχές. Σε κατοίκον περιορισμό έχουν τεθεί δεκάδες άνθρωποι στη Ξάνθη, όπου 4 σχολεία σφραγίστηκαν για τις αρχές. Η εξίσωση αυτή είναι δύσκολη, γιατί αναζητείται η χρυσή τομή ανάμεσα στο τουριστικό άνοιγμα της χώρας, αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Κικίλιας, θα ανακοινώσει αύριο και το τελικό σχέδιο για την υγειονομική θωράκιση των νησιών. Από την Ξάνθη έως τη Λαμία, διάσπαρτες εστίες μετάδοσης του κορονοϊού προκαλούν μεγάλη ανησυχία σε κυβέρνηση και ειδικούς, οι οποίοι προσπαθούν να χτίσουν τείχος ανάσχεσης στον ιό μετά την έξοδο από την καραντίνα και εν ώψη καλοκαιρινής σεζόν. Συναγερμός έχει σημάνει στην Ξάνθη, καθώς ένας δάσκαλος Αγγλικών από τον Εχίνο, που δίδασκε σε 4 σχολεία, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Τα 2 από τα σχολεία βρίσκονται σε μειονοτική περιοχή και τα άλλα στον οικιστικό ιστό και θα παραμείνουν κλειστά για 10 ημέρες. Ενώ στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης, περίπου 80 εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε κατοίκον καραντίνα και θα υποβληθούν σε τεστ την Παρασκευή. Εντολή ότι θα κλείσουν τα σχολεία και ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δουλεύουμε σε αυτά τα σχολεία θα πρέπει να μπούμε σε 10 ημέρες καραντίνα. Την Παρασκευή θα κάνουν τεστ σε όλους. Αντιμέτωπο με κατηγορίες για μετάδοση κορονοϊού, είναι πιθανό να βρεθεί ζευγάρι που βρέθηκε από τη Γερμανία στο Βόλο και φέρεται να έσπασε την καραντίνα και να μετέδωσαν τον ιό σε ένα άλλο ζευγάρι και στο δίχρονο παιδί τους. Η 30χρονη εγκυμονούσα και ο σύζυγός της νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και είναι πιθανόν αύριο να λάβουν εξιτήριο. Ένας 86χρονος άνδρας που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, 10 ημέρες μετά την επιστροφή του από την Αμερική, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Λαμίας, μαζί με την 56χρονη κόρη του. Ενώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας νοσηλεύονται η σύζυγός του και ο 27χρονος εγγονός του. Σήμερα βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό μια πενταμελής οικογένεια γειτόνων τους. Για να υπάρξει αυτή η διασπορά, σημαίνει ότι κάποιος ή κάποιοι δεν τήρησαν τις οδηγίες. Η μητέρα και το 2 μηνών κοριτσάκι νοσηλεύονται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης των παιδών. Ο πατέρας της οικογένειας, η 8χρονη κόρη και ο 11χρονος γιος παραμένουν ασυμπτωματικοί σε κατοίκον περιορισμό. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Κάποια σκέψη για αυτή τη στιγμή για αυτό. Δεν συντρέχουν ούτε πλήρως ούτε μερικώς. Δηλαδή δεν είμαστε ούτε κοντά σε κάτι τέτοιο. Έχουμε μόνο ένα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια της ειχνηλάτησης. Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τους επιστήμονες ετοιμάζουν σχέδιο δράσης με μια βεντάλια μέτρων για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Πλέον είμαστε σε μια φάση που οποιαδήποτε επιδημιολογική έξαρση θα την αντιμετωπίσουμε υπερτοπικά. Αγώνας δρόμου από τις υγειονομικές αρχές και για τα νησιά, ώστε να είναι έτοιμα να περιθάλψουν υποπτά κρούσματα. Προβλέπει έναν ακτινωτό σχεδιασμό συνεργασίας και στήριξης των νοσοκομείων αναφοράς των μεγάλων της ενδοχώρας με νοσοκομεία, κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία των νησιών μας, με τη δυνατότητα διασύνδεσης και στο τέστινγκ. Ενώ τα μεγάλα νοσοκομεία υιοθετούν κέντρα υγείας και έτσι θα καλύπτονται άμεσα υγειονομικές ανάγκες στις δομές υγείας των νησιών. Ενδεικτικά, το Αττικό Νοσοκομείο θα είναι σε ανοιχτή γραμμή με το Κέντρο Υγείας Νοσοκομείων Άξου. Ενώ το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ανοίγει ομπρέλα πάνω από τη Σαμοθράκη. Αύριο θα ανακοινωθεί από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια η στρατηγική της χώρας για τους ελέγχους και τα νησιά.
Στη Θεσσαλονίκη τώρα και στην Αναστασία Αργυριάδου για να δούμε αυτήν την υπόθεση που συζητείται έντονα από το πρωί και αφορά Αναστασία, μια νέα γυναίκα η οποία νόσησε στο εξωτερικό όπου σπούδαζε και φέρεται μετά την επιστροφή της εδώ, εκεί για την ακρίβεια, στη Θεσσαλονίκη να μετήχε σε πάρτι. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Προκλήθηκε μεγάλη αναστατωσή Νίκη με την πληροφορία αυτή, κάτι που η οικογένειά της διαψεύδει κατηγορηματικά. Σύμφωνα με τον πατέρα της 25χρονης, νόσησε από κορονοϊό αρχές Μαΐου όταν βρισκόταν ακόμη στο Λονδίνο για τις σπουδές της. Ήταν ήπια τα συμπτώματα, έμεινε σε κατοίκον περιορισμό και μετά από ένα μήνα, αρχές Ιουνίου, 1η του Ιούνιου, αποφάσισε να επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα. Ταξίδεψε αεροπορικός από το Λονδίνο στη Σόφια και από εκεί οδικός στη Θεσσαλονίκη. Στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, σύμφωνα με την ίδια, τη συνέστησαν να παραμείνει στον τόπο κατοικίας, χωρίς ωστόσο να την ενημερώσουν ότι θα πρέπει να μείνει σε κατοίκον περιορισμό για μία εβδομάδα. Γιατί υπάρχει προεδρικό διάταγμα, Νίκη, και σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, είναι ρητή εντολή προς τους ταξιδιώτες ότι θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι για 7 ημέρες. Η ίδια υποστηρίζει ότι δεν τη συνέστησαν κάτι τέτοιο, απλά έδωσε τα στοιχεία της και το τηλέφωνο κατοικίας. Έκανε τεστ με το που ήρθε στην Θεσσαλονίκη την πρώτη μέρα στο σπίτι της από ιδιώτη γιατρό, το rapid test, βγήκε αρνητικό. Όμως μετά από 3 ημέρες ακολούθησε και μοριακό τεστ, στο οποίο υποβλήθηκε σε ιδιωτική κλινική. Εκεί λοιπόν, αφού το τεστ έδειξε ότι είναι ακόμη θετική στον ιό, αλλά με χαμηλό οικό φορτίο, και όπως της είπαν οι γιατροί, δεν μπορεί να μεταδώσει τον ιό. Ωστόσο, υποστηρίζει ο πατέρας της, αλλά και η ίδια, ενημέρωσε τα άτομα με τα οποία ήρθε σε επαφή, 15 στο σύνολο, διότι έκανε κάποιες επισκέψεις σε φιλικά σπίτια, δέχτηκε και εκείνη επισκέψεις, πήγε και σε ένα Ινστιτούτο Ομορφιάς για καλοπιστικούς λόγους. Αναστασία, σε διακόπτω. Ότι είναι θετική στον ιό και έγινε η χνηλάτιση στο περιβάλλον της. Σε διακόπτω και με συγχωρείς, γιατί έχουμε στα χέρια μας τη δήλωση την οποία προέβη η μητέρα της συγκεκριμένης νεαρής γυναίκας. Είναι γνωστή καλλιτέχνης η κυρία Θεοδωρίδου. Λέει λοιπόν, και μεταφέρω για τους τηλεθεατές μας τη δήλωση της κυρίας Θεοδωρίδου: «Σας μιλώ ως μητέρα ενός αξιόλογου και αυτόφωτου παιδιού που ουδέποτε θα έθετε σε κίνδυνο την υγεία κανενός ανθρώπου. Με τα λύπης μου σας διαβεβαιώνω πως οτιδήποτε γράφτηκε σήμερα είναι ανυπόστατο και ψευδές. Εύχομαι», λέει η κυρία Θεοδωρίδου, «όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι καλά στην υγεία τους, όπως και το δικό μου». Δήλωσή της στο Μέγκα. Αναστασία, υπήρχαν πληροφορίες ότι η συγκεκριμένη νεαρή γυναίκα παραβίασε την καραντίνα. Εδώ υπάρχει ένα θολό σημείο. Πολύ σωστά, διότι μας είπε η ίδια ότι δεν είχε ενημέρωση στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα ότι θα πρέπει να μείνει σε κατοίκον περιορισμό, ότι απλά έδωσε τα στοιχεία της και της είπαν ότι θα πρέπει να μείνει στην περιοχή κατοικίας της για την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, από την περιφέρεια, κεντρική, αστυνομική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με ενημέρωσαν ότι υπάρχουν σαφείς και ρητές εντολές πως θα πρέπει όσοι περνούν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα να παραμένουν για 7 ημέρες στο σπίτι. Βεβαίως, να εφαρμόζεται και μάλιστα αυστηρά και με την απειλή αυξημένου προστίμου εδώ και αρκετό καιρό. Είναι γνωστή πολιτική της χώρας. Λοιπόν, τώρα, Νίκη, για την ιστορία να πούμε ότι πάρτι έγινε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκη το προηγούμενο Σάββατο, αλλά σε άλλη βίλα γνωστού επιχειρηματία, αλλά όχι στο συγκεκριμένο όπου ζει και διαμένει 25χρονη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία Αργυριάδου, με εκτενές ρεπορτάζ. Ελάτε τώρα συνολικά να δούμε τι γίνεται με τα μέτρα, γιατί δεν περιορίζονται στα μπαρ της Μυκόνου οι εικόνες συνωστισμού, που δυστυχώς πληθαίνουν, όπως θα δείτε, μέρα με τη μέρα. Αντίστοιχη κατάσταση καταγράφεται και σε μαγαζιά της πρωτεύουσας. Σκηνικό συγχρονισμού θα δείτε και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και στις λαϊκές αγορές, με τους πολιτές να αντιμετωπίζουν μάλλον χαλαρά τα μέτρα προστασίας. Πλήθη παντού σαν να μην πέρασε μία μέρα, και όμως η χώρα βρισκόταν επί 6 εβδομάδες οχυρωμένη σε ένα lockdown για να αναχαιτήσει τον ιό. Σαν η μακρά περίοδος της καραντίνας να διαγράφτηκε από τη μνήμη, ενώ ο φόβος εξαφανίστηκε. Δεν είναι μόνο τα ξεφρένα πάρτι στη Μύκονο, σε κλαμπ και βίλες. Στα μαγαζιά της Αθήνας γίνεται πατής με πατώσε. Χορός, αλκοόλ, διασκέδαση και οι αποστάσεις πάνε περίπατο. Συνωστισμός αγνοώντας τις συστάσεις των ειδικών, και το καλοκαίρι μόλις έχει ξεκινήσει. Και δεν είναι μόνο η νύχτα που τα μέτρα αγνοούνται επιδεικτικά. Από τα λεωφορεία μέχρι τις λαϊκές, όλα θυμίζουν τα παλιά. Το πρόβλημα είναι ότι οι αποστάσεις δεν μπορούν να τηρηθούν στο λεωφορείο.
Επιβάτες ανεβαίνουν στα λεωφορεία και στηβάζονται, δίχως τις περισσότερες περιπτώσεις να γίνεται έλεγχος για το όριο πληρότητας. Κάποιοι δεν έχουν καν μάσκα μαζί τους, παρά το γεγονός πως είναι υποχρεωτική. Καλύτερα να κάτσει έτσι, κοντά, αντί να κάτσει όρκιο. Μπαίνει πολύς κόσμος τώρα και χωρίς μάσκες. Μπορεί οι μισές θέσεις στο λεωφορείο να είναι κενές, καθώς απαγορεύεται να καθίσει κάποιος. Ωστόσο, οι όρθιοι επιβάτες είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Οι αποστάσεις, όπως βλέπετε, δεν τηρούνται. Χαμός γίνεται στα λεωφορεία. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Και έχει και μεγάλη κίνηση τώρα και ο κόσμος ταλαιπωρεί καθάντα. Τα μέτρα υγειονομικής προστασίας έχουν χαλαρώσει και στις λαϊκές αγορές. Παραγωγοί και πελάτες φαίνεται να μην είναι τόσο προσεκτικοί όσο τις πρώτες ημέρες μετά την άρση της καραντίνας. Έχει κόσμο, έχει, αλλά βλέπω ο κόσμος δεν φοράει μάσκες και δεν προφυλάσσεται. Οι πάγκοι των παραγωγών έχουν τις προβλεπόμενες αποστάσεις. Ωστόσο, όταν η λαϊκή αγορά βρίσκεται σε στενό δρόμο, τότε ο συνοστισμός είναι αναπόφευκτος. Αναδιαστήματα σε πάγκους υπάρχουν περισσότεροι καταναλωτές και εδώ η έλεγχη τήρησης των μέτρων είναι ανύπαρκτη. Όσο περισσότερο με τη ζέστη, τόσο περισσότερο ξεχνάς ότι υπάρχει ο ιός. Οι ειδικοί συνεχίζουν να χτυπούν καμπανάκι, υπενθυμίζοντας σε κάθε ευκαιρία ότι ο κορονοϊός παραμένει εδώ και πως εικόνες σαν κι αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτη διασπορά του. Τώρα μπορεί οι εικόνες συνωστισμού που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες από τα κλαμπ και τις βίλες στη Μύκονο να προκάλεσαν ανησυχία. Στο νησί όμως πια επικρατεί προβληματισμός από τα άδεια σοκάκια και μάλιστα την περίοδο που διανύουμε, κοντά στα μέσα Ιουνίου. Είναι μαζί μας ο κύριος Σταύρος Γρίμπλας, είναι επιχειρηματίας της Μυκόνου. Σας καλησπέριζω, σας ευχαριστώ. Πέστε μας, σας παρακαλώ, από ό,τι καταλαβαίνω, εκεί ανησυχείτε ότι δεν θα μπορέσει να κινηθεί το νησί όπως πρέπει μέσα στην τουριστική. Ναι. Ανησυχούμε πολύ. Εμείς είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε όλα τα πρωτόκολλα. Αλλά δυστυχώς, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν θα μπορούμε να λειτουργήσουμε. Δυστυχώς, γιατί η Μύκονος, όπως όλες οι Κυκλάδες, είναι σε σοκάκια. Όταν θα γεμίσει η Μύκονος, πώς θα γίνει όλο αυτό το πράγμα. Άρα, κύριε Γρίμπλα, πώς θα τηρηθούν τα πρωτόκολλα στα σοκάκια? Τα πρωτόκολλα στα μαγαζιά, εμείς θα προσπαθούμε να τα τηρήσουμε. Με το Δήμαρχο, το Κωνσταντίνο το Κουκά, έχουμε βάλει μία εφαρμογή στο οποίο όταν θα μαζεύονται και θα γίνεται συνωστισμός στα στενά, θα χτυπάει ένα μήνυμα στο κινητό και θα τους λέει ότι αραιώστε γιατί είσαστε κολλητά ο ένας με τον άλλον. Είναι ρεαλιστικό αυτό, κύριε Γρίμπλα? Σας ρωτώ, γιατί οι Κυκλάδες έχουν την αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα που όλοι γνωρίζουμε. Είναι ρεαλιστικό αυτό που μας λέτε να γίνει? Και αντίστοιχα, πιστεύετε ότι μπορεί να μπητάξει και στα beach bar? Κοιτάξτε να δείτε. Ο καθένας πρέπει να κοιτάξει και τον εαυτό του. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε ούτε τους αστυνόμους, ούτε. Πώς θα το κάνουμε εμείς? Δεν μπορούμε δηλαδή να τους λέμε μη κολλάτε στον κόσμο. Θα πρέπει από μόνοι τους να το καταλαβαίνουν. Εμείς ό,τι μπορούμε θα το κάνουμε. Δηλαδή τα μαγαζιά μπορούμε να βάλουμε θερμικές κάμερες, να μετριέται ο πυρετός. Θα κάνουμε αυτό το σύστημα που σας είπα, να έρχεται μήνυμα στα κινητά. Όταν θα συνοστίζεται ο κόσμος στα στενά, να τους έρχεται ένα μήνυμα με κεραίες ειδικές. Ό,τι μπορούμε θα το κάνουμε εμείς. Και θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε όλα τα πρωτόκολλα του κράτους. Κύριε Γρίμπλα, το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσει ο τουρισμός μας. Εσείς είστε και από εκείνους που είχατε αναδείξει το θέμα των αυτοσχέδιων πάρτι στις βίλες. Είναι στις βίλες, βεβαίως. Με έναν τρόπο και μια απειλή για τη δημόσια υγεία. Για εσάς που είστε και επιχειρηματίες, είναι και μια λογική αθέμη του ανταγωνισμού, φαντάζομαι. Έτσι. Αυτό βεβαίως. Το φαινόμενο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Γιατί και εκεί η κατάσταση, αντιλαμβάνεστε κι εσείς, είναι ανεξέλεγκτη. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί, αν έχει θέληση το κράτος, πολύ εύκολα. Θα πηγαίνει ο εισαγγελέας με την αστυνομία, θα μπαίνει μέσα στις βίλες και θα τους παίρνει. Τα ξέρετε από πριν αυτά τα πάρτι, πότε γίνονται? Τα ξέρετε? Στέλνουν μηνύματα, τα πιο πολλά. Γι' αυτό σας ρωτώ αν τα ξέρετε. Είναι γνωστά εκεί στην κοινωνία της Μυκόνου ότι, ας πούμε, απόψε το βράδυ υπάρχει πάρτι στην τάδε βίλα, ή είναι τόσο κλειστό το σύστημα και προστατευμένο που δεν τα ξέρετε εσείς ούτε η αστυνομία? Κοιτάξτε να δείτε, ένα 50% μπορούμε και μας έρχεται και μήνυμα και σε εμάς το κινητό. Ένα άλλο 50% λόγω ότι στη Μύκονο είναι γεμάτο βίλες. Ακούσουμε τον ύπο, ακούγεται ο ύπος. Ξέρουμε που γίνονται τα πάρτι. Όταν γίνεται ένα πάρτι, έχει και μουσική. Άρα, λέτε, οπότε, αν υπάρχει βούληση από τις αρχές, αντιμετωπίζετε και αυτό. Κύριε Γρίμπλα, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Κρατάω την πρόθεσή σας και αυτό που μας είπατε για την εφαρμογή των κινητών και βλέπουμε στην πράξη τι θα γίνει. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, έλεγχοι γίνονται σε όλη τη χώρα για τα του κορονοϊού. Δείτε, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί με τη μεζούρα αναχείρας έχουν βγει στα μαγαζιά της εστίασης κλιμάκια της δημοτικής αστυνομίας. Ελέγχουν τις αποστάσεις και, όπως θα δείτε, είναι πολλές.
πολλές οι παρατυπίες που εντοπίστηκαν και άλλες τόσες οι συστάσεις των αρχών στους καταστηματάρχες. Εκείνοι πάντως ανησυχούν. Ανησυχούν και γιατί η κίνηση είναι μειωμένη και γιατί ο τζίρος τους είναι χαμηλά. Κλιμάκιο του Δήμου Θεσσαλονίκης που αποτελείται από δημοτικούς αστυνομικούς και πολιτικό μηχανικό μετρά τις αποστάσεις ανάμεσα στα τραπέζια ταβέρνας στο κέντρο της πόλης. Μπορείτε να μας πείτε, μήπως αυτό το σημείο εδώ που ορεθετεί το χώρος που ζητάτε, το έχετε εντοπίσει? Κλιμάκια ελέγχουν καθημερινά περίπου 25 επιχειρήσεις την ημέρα, κυρίως ταβέρνες, σουζερί και καφετέριες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αστυνομίας, από τις 75 επιχειρήσεις που ελέγχθησαν το τελευταίο τριήμερο, στις 42 εντοπίστηκαν παρατυπίες για τις οποίες γίνονται συστάσεις στους επιχειρηματίες. Κρατάμε σίγουρα τις αποστάσεις, φοράμε όλη μάσκα, η κουζίνα φυσικά δουλεύει με γάντια και το σέρβις βέβαια. Ο περισσότερος κόσμος, ναι, τα ακολουθεί. Υπάρχουν βέβαια και μέσα στο πλήθος κάποιοι που υπάρχει μια αντίδραση, μια κοροϊδία, λίγο περίεργα εκεί. Αλλά είναι λίγος αυτός ο κόσμος. Τους καταστηματάρχες όμως δεν φαίνεται να ενοχλούν τόσο τα περιοριστικά μέτρα, όσο η μειωμένη κίνηση στις επιχειρήσεις τους. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, δυστυχώς. Εμείς περιμέναμε διαφορετικά τα πράγματα. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα βγει, θα διασκεδάσει. Αλλά τελικά δεν ανταποκρίθηκε. Η εστίαση δυστυχώς πάει πάρα πολύ χάλια. Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, η πτώση της κίνησης στα καταστήματα εστίασης υπολογίζεται στο 60%, ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα έχουν το 40% του περσινού τζίρου τους, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Τα πράγματα θα κρυθούν το Σεπτέμβριο. Γιατί τώρα λίγο ή πολύ κάποιοι θα δουλέψουν. Το Σεπτέμβριο όμως θα είναι ο τελικός δρόμος για όλους. Νομίζω ότι κάποιοι θα αντέξουν και όσοι αντέξουν νομίζω θα είναι λαβωμένοι πάρα πολύ. Την ίδια ώρα στην Καβάλα, αντιδράσεις προκαλούν στους καταστηματάρχες τα τσουχτερά πρόστιμα που επιβλήθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Σε δύο επιχειρήσεις έπεσε καμπάνα 20.000 ευρώ και μπήκε λουκέτο για 30 ημέρες επειδή δεν υπήρχε σωστή απόσταση ανάμεσα στα σκαμπό του μπαρ. Και από τις επιχειρήσεις, από τα μαγαζιά στους πολίτες. Τα άτομα που έχουν τεθεί σε κατοίκον περιορισμό ή σε άλλου τύπου καραντίνα, η Μίνα Καραμήτρου είναι μαζί μας και έχεις μήνα συνολικά στοιχεία. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί και για την καραντίνα και για τα πρόστιμα για παραβίασή της. Το μέτρο της καραντίνας αποτελεί ένα από τα πιο βασικά μέτρα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Mm-hmm. Να το δούμε λοιπόν αυτό σε αριθμούς. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περίπου 17.000 άτομα είναι σε καραντίνα. Αναφέρομαι σε κρούσματα, σε στενές επαφές τους, καθώς επίσης και σε άτομα τα οποία έχουν έρθει από το εξωτερικό και μπαίνουν σε καραντίνα μόλις θα φτάσουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τώρα, από την αρχή της πανδημίας και από την αρχή εφαρμογής αυτού του μέτρου, περίπου 83.000 άτομα. Πολύ μεγάλος αριθμός. Ναι, πολύ μεγάλος αριθμός. Τους έχει επιβληθεί η καραντίνα. Να σας πω ότι 246 από αυτά έσπασαν την καραντίνα και τους έχει επιβληθεί φυσικά το πρόστιμο των 5.000 ευρώ, ενώ 737 εφόδους ελέγχους έχει κάνει η ελληνική αστυνομία. Βέβαια, θέλω να σας θυμίσω ότι έχουμε δύο επιχειρησιακά κέντρα, τα οποία τι κάνουν, ελέγχουν τηλεφωνικά και δειγματοληπτικά εάν κάποιος διατηρεί την καραντίνα και αν παραμένει σπίτι του, Σωστά. γιατί καραντίνα σημαίνει παραμένω στο σπίτι mm-hmm. μου. Και έχουμε και τις εφόδους επίσης δειγματοληπτικοί όμως. Επαναλαμβάνω ότι έχουν γίνει μέχρι στιγμής 737. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Αυτά είναι τα συνολικά στοιχεία. Ελάτε τώρα να δούμε τα προβλήματα. Τα προβλήματα που συλλαμβάνει και ο τηλεοπτικός φακός. Σήμερα, λοιπόν, είχαμε συνωστισμό για ακόμη μία φορά στην Υπηρεσία Ασύλου και Μετανάστευσης στην Κατεχάκη. Οι συγκεντρωμένοι εκεί φορούσαν μάσκες, αλλά δεν τηρούσαν αποστάσεις ασφαλείας. Στο ίδιο πλαίσιο, το αδιαχώρητο επικρατεί τις τελευταίες ημέρες και στο λιμάνι της Μυτιλίνης, γιατί εκατοντάδες πρόσφυγες αναχωρούν από το νησί με τα πλοία της γραμμής. Το αδιαχώρητο επικράτησε για ακόμη μια φορά έξω από την υπηρεσία ασύλου. Σχηματίζοντας τεράστιες ουρές και χωρίς να κρατούν τις απαραίτητες αποστάσεις, περίπου 500 πρόσφυγες και μετανάστες από τις 5 το πρωί βρίσκονταν έξω από την υπηρεσία είτε για να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση ασύλου, είτε επειδή έχουν χάσει τα έγγραφά τους. Περίμενε σειρά τόση ώρα και ήρθε ακόμα, δεν τελείωσα τίποτα. Έχει πολύ σειρά, έχουμε ακόμα. Λίγο πρωτού ανοίξει η υπηρεσία ασύλου, η ουρά φτάνει μέχρι τη Μεσογείο, δηλαδή μία απόσταση περίπου 400 μέτρων. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η σταδιακή αποσυμφόρηση της Λέσβου με εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες να εγκαταλείπουν το νησί. Συγκεκριμένα από την περασμένη Παρασκευή μέχρι και την Τρίτη, το νησί εγκατέλειψαν με προορισμό την Ενδοχώρα σχεδόν 600 άτομα. Από την Πέμπτη και μετά, πάνω από 550 άτομα έφυγαν με το πλοίο
τις γραμμές, α πούμε, τη λίγη για την Πειραιά, οι έχοντες λάβει το άσυλο και βεβαίως οι μη έχοντες άσυλο, οι οποίοι είναι εκ του νόμου αναγκασμένοι να φύγουν εκτός Ελλάδος. Στη Μυτιλήνη θεωρούν σημαντικό βήμα το γεγονός ότι οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, το πρώτο τετράμινο του 2018 οι πρόσφυγες που έφτασαν στη Λέσβο ήταν 5.860, το ίδιο διάστημα του 2019 3.570, ενώ το 2020 1.192. Το μισό Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο να έχουμε μηδενικές εισόδους μεταναστών τόσο στη Χίο όσο και στη Σάμο και περίπου 200 στη Λέσβο, που ναι μεν είναι ένα νούμερο, αλλά είναι πολύ μικρό συγκρινόμενο το παρελθόν. Ωστόσο, εν ώψη του καλοκαιριού δεν πάβει να επικρατεί ανησυχία ότι η Τουρκία θα επιδιώξει ακόμη πιο εντατικά να ανοίξει ξανά την κάνουλα. Χρησιμοποιεί δυστυχισμένους ανθρώπους και ξέρετε, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, τουρκικοί ακτιορροί συνοδεύουν τις βάρκες των μεταναστών μέχρι την αερογραμμή. Υπολογίζεται ότι έως τα τέλη Ιουνίου θα έχουν αποχωρήσει 11.000 μετανάστες από δομές και διαμερίσματα. Πέραν των προβλημάτων που έφερε και στη χώρα μας η πανδημία, υπάρχουν και ορισμένα θετικά που κρατάμε από αυτήν την περίοδο, όπως για παράδειγμα ότι φαίνεται να έγινε πιο γρήγορα ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Αυτή είναι μια διαδικασία του κράτους που συνεχίζεται και έτσι ψηφιακά εκδίδονται από χθες το απόγευμα πιστοποιητικά γάμου και βαφτίσεων μέσω του gov.gr. Η Αδαμαντία Λιόλιου είναι μαζί μας και έχει στοιχεία που δείχνουν, Αδαμαντία, ότι οι πολίτες έσπευσαν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας. Αγκάλιασαν την υπηρεσία αυτή η νίκη της ψηφιακής έκδοσης των πιστοποιητικών, όπως σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Κυριάκος Πιερακάκης, στο 5ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Τα στοιχεία, βέβαια, και οι αριθμοί είναι χαρακτηριστικοί, καθώς όπως ο ίδιος ανέφερε, ότι σήμερα το μεσημέρι φτάσαμε στις 1.000 εκδόσεις την ώρα, ενώ το πικ, το σημείο δηλαδή όπου η κίνηση είχε κορυφωθεί, αναφέρθηκαν 75 εκδόσεις το δευτερόλεπτο. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι από χθες το απόγευμα στις 7 έως και σήμερα το πρωί στις 11 εκδόθηκαν πάνω από 4.000 πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και ηθαγένειας. Και μάλιστα ότι πρόκειται φυσικά να υπενθυμίσουμε και για μια έτσι σταδιακή είσοδο της ψηφιακής ψηφιοποίησης στη ζωή μας και θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, ενώ μάλιστα θα αποφευχθούν 6,6 εκατομμύρια επισκέψεις σε δημαρχία και ΚΕΠ. Μάλιστα ο ίδιος ο Υπουργός προανήγγειλε και την δημιουργία ενός προσωπικού αριθμού, ο οποίος σταδιακά θα αντικαταστήσει όλους τους αριθμούς που έχουμε και θα έχει τα αντίστοιχα ψηφία του ΑΦΜΗ, ενώ αναμένεται ότι η ίδια διαδικασία της ψηφιακής έκδοσης εγγράφων και πιστοποιητικών θα γίνεται και για τις δηλώσεις θανάτων σταδιακά. Λοιπόν, για να το δούμε, οι πολίτες, οι Έλληνες πάντως καλωσορίζουμε τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Ευχαριστούμε πολύ την Αδαμαντία Λιόλιου. Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν, προβλήματα για την αγορά εργασίας που τα συζητάμε πολύ τον τελευταίο καιρό. Έτσι, στους δρόμους βγήκαν άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι στους κλάδους του τουρισμού και επισητισμού, διεκδικώντας τι άλλο λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Δείτε όσα κατέθεσαν μιλώντας στο Open εργαζόμενοι που έφτασαν στην Αθήνα από την Κρήτη. Τραγουδώντας τους στίχους του συμπατριώτη τους Νίκου Ξυλούρη. Και σχηματίζοντας κύκλο, εργαζόμενοι στον τουρισμό από την Κρήτη έχουν στήσει χορό έξω από το Υπουργείο Εργασίας, μόνο που αυτή τη φορά δεν έχουν κάποιο λόγο για να γλεντήσουν. Η Χρυσή Πλευράκη ταξίδεψε από την Κρήτη στην Αθήνα για να διαμαρτυρηθεί. Εργάζεται στο πόστο της σερβιτόρας 33 χρόνια τώρα στο ίδιο ξενοδοχείο. Η αβεβαιότητα και η αγωνία για την επόμενη ημέρα κυριαρχούν στη ζωή της. Μεγάλη ανασφάλεια. Γιατί και εμείς στην Κρήτη, αν δεν έχουμε τουρισμό, δεν υπάρχει Κρήτη. Κρατάω τα λεφτά και περνάμε το χειμώνα. Θα ανοίξει 3 Ιουλίου, μας είπανε, αλλά δεν είναι και σίγουρο. Μητέρα τριών παιδιών, η Γεωργία Ζαμπουλάκη, εργάζεται ως εποχική υπάλληλος σε ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Κρήτης. Στην κάμερα του Open εξηγεί πως είναι αδύνατον μια πενταμελής οικογένεια να ζήσει με το επίδομα των 800 ευρώ για 45 ημέρες. Πρέπει να είμαστε πάντα χαρούμενοι. Παρόλα τα προβλήματά μας, γιατί ο πελάτης δεν μας θέλει τίποτα. Θα πρέπει το καλοκαίρι να βγάλουμε τις υποχρεώσεις μας και να κρατήσουμε και χρήματα και να περάσουμε το χειμώνα. Γιατί με τα
395 ευρώ, το κακό στο χειρότερο. Άγνωστο παραμένει για τον Κώστα Συνοδυνάκη αν θα επιστρέψει στο πόστο του. Εδώ και 10 χρόνια εργάζεται σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου. Αυτό το καλοκαίρι όμως είναι τελείως διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή να δούμε τι θα γίνει. Είμαστε σε μια αμήχανη στιγμή, διότι έχουμε ένα δουλέψιμο από τον Νοέμβριο στο ξενοδοχείο. Σε αναμονή να δούμε αν μας κάνει αναστολή ή αν δουλέψουμε. Αντιμέτωποι με το φόβο της ανεργίας, εκατοντάδες εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού και του επισητισμού συγκεντρώθηκαν για μία ακόμη φορά έξω από το Υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις αναστολές συμβάσεων αλλά και για την εκπεριτροπή σε εργασία. Οι διαδηλωτές έδωσαν νέο ραντεβού αύριο στις 7 το απόγευμα έξω από τη Βουλή. Και την ίδια ώρα, σε βελτιώσεις του προγράμματος επιδότησης της εκπεριτροπής εργασίας προχωρά η κυβέρνηση. Ο Σπύρος Δημητρέλης είναι μαζί μας για να τις δούμε αυτές τις βελτιώσεις που ουσιαστικά αφορούν τους εργοδότες, όχι τους εργαζομένους, Σπύρο. Ναι, Νίκη, είναι ένα πρόσθετο κίνητρο στους εργοδότες, προκειμένου αντί να επιλέξουν την απόλυση του εργαζομένου τους εφόσον δεν μπορούν να τα βγάλουν υπέρα επιχείρηση, να επιλέξουν την εκπεριτροπής απασχόληση που επιδοτείται πλέον διπλά. Λοιπόν, ο ομοιωμένος χρόνος απασχόλησης μετά την μετατροπή της σύμβασης σε εκπεριτροπής είναι 60%, το γνωρίζαμε. Πλέον όμως θα επιδοτούνται, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, και το 60% των ασφαλιστικών εισφορών. Να το δούμε λίγο με αριθμούς, ναι. Απλά με ένα παράδειγμα τι σημαίνει αυτό. Έχουμε ένα μισθωτό που σήμερα εργάζεται με 8ωρο και παίρνει καθαρές αποδοχές 1.000 ευρώ. Ο εργοδότης του καταβάλει και περίπου 200 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές. Εντάσσεται στο πρόγραμμα εκπεριτροπής απασχόλησης με τετράωρο, οι καθαρές του αποδοχές μειώνονται στα 500 ευρώ, επιδοτεί το εργαζόμενος με 300 ευρώ από το κράτος επειδή μειώθηκε ο χρόνος εργασίας και το εισόδημά του. Πλέον ο εργοθάχης είναι αποδοχών 800 ευρώ και πλέον ο εργοδότης αντί για 200 ευρώ που προβλεπόταν αρχικά θα καταβάλει μόλις 80, καθώς τα 120 θα τα καταβάλει το δημόσιο. Το κράτος. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Επιδότηση των ακτοπλοϊκών για πρώτη φορά, αύξηση της επιδότησης για διαμονή σε ξενοδοχεία και υπερδιπλασιασμό των δικαιούχων φέρνει το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Βρούτσης. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ του Βασίλη Σπανού. Ακόμα περισσότερους δικαιούχους που θα πληρώσουν μικρότερη συμμετοχή, με ταυτόχρονη επιδότηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων φέρνει το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους να κάνουν διακοπές σε τουριστικό προορισμό της αρεσκίας τους και παράλληλα στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις της πατρίδας μας. Από 1η Αυγούστου στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού θα μπορούν να ενταχθούν 300.000 δικαιούχοι από 140 που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Το πρόγραμμα για πρώτη φορά προβλέπει την επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ενώ αυξάνονται και οι μέρες επιδοτούμενης διανυκτέρευσης σε 6 από 5 που ήταν. Θα δοθεί σε πιο πολλούς, για να ενισχυθεί κάπως ο τουρισμός. Ναι. Ειδικά οι οικογένειες που έχουν και 2 παιδιά. Βοηθάει πάρα πολύ. Οι ημέρες διανυκτέρευσης αυξάνονται σε 10, αν ο δικαιούχος επιλέξει για τις διακοπές του τη Λέσβο, τη Λέρο, τη Σάμο, τη Χίο και την Κο. Ενώ από φέτος σε αυτή τη λίστα προτίθεται και ο νομός Εύρου. Νομίζω ότι άτομα που δεν έχουν σπίτια με τον κοινωνικό τουρισμό εξυπηρετούνται πάρα πολύ καλά. Μια τετραμελής οικογένεια που θα ταξιδέψει σε κάποιο νησί για διακοπές 6 διανυκτερεύσεων θα πληρώσει συμμετοχή σε ξενοδοχείο τριών αστέρων 96 ευρώ για 2 δίγλινα δωμάτια. Μαζί με τα ακτοπλοϊκά που θα κοστίσουν 55 ευρώ, η συνολική συμμετοχή του δικαιούχου θα είναι 155 ευρώ. Το φετινό πρόγραμμα θα βοηθήσει πάρα πολύ στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΑΕΔ για το 2020 είναι απολύτως ανεπαρκής, τόσο για τη στήριξη του τουριστικού κλάδου, όσο και για την κάλυψη της ανάγκης για διακοπές που έχουν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, το εισόδημα των οποίων μειώθηκε δραστικά με τις επιλογές της κυβέρνησης. Δικαιούχοι για το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που θα μοριοδοτηθούν βάσει οικογενειακών και εισοδηματικών κριτηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση ηλεκτρονικά. Λοιπόν, έχουμε μια έκτακτη είδηση από το αθλητικό δελτίο. Θα συνδεθούμε με τον Άγγελο Τόμπρο. Φαίνεται ότι έχουμε συγκέντρωση φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο σπίτι του κυρίου Γιανακόπουλου. Ναι, ναι, και όχι απλά συγκέντρωση. Υπάρχει μεγάλη ένταση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Ευτυχώς αυτή η ένταση, πιθανότητα χωρίς να υπάρξουν χειρότερα απρόοπτα. Περίπου 50 μηχανάκια ξεκίνησαν από το γήπεδο του Παναθηναϊκού και κατευθύνθηκαν προς την Κηφισιά
στο σπίτι του κυρίου Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που θυμίζουμε ότι χθες στη συνέντευξη τύπου ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Εκεί υπήρξε έξω από το σπίτι του μεγάλη ένταση, την οποία ο ίδιος κατέγραψε σε ζωντανή μετάδοση στο Instagram. Υπήρξαν αντεγκλήσεις, κάποια άτομα της προσωπικής του ασφάλειας ήρθαν και στα χέρια, από ό,τι μπορέσαμε να δούμε από το Instagram, με τους συγκεντρωμένους οπαδούς. Και πριν από λίγο αποχώρησαν, ενώ ο ίδιος είχε καλέσει και την αστυνομία. Θυμίζουμε ότι μέσα στην σεζόν, κατά τη διάρκεια της σεζόν, ο κύριος Γιαννακόπουλος είχε ανοιχτό μέτωπο με μέρος της θύρας 13, κυρίως λόγω των επεισοδίων που είχαν δημιουργήσει αγώνες μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Άρα, λοιπόν, κρατάμε την ένταση και ότι όλο αυτό έχει λήξει. Σε ευχαριστούμε πολύ, ο Άγγελος Στόμπρος. Και θα περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Πέραν των διαδηλώσεων, η δολοφονία του George Floyd έχει πυροδοτήσει στην Ευρώπη πια ένα τεράστιο κίνημα κατά της αποικιοκρατίας. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, 4 ώρες διήρκησε ο αποχαιρετισμός στον 46χρονο, που άθελά του έγινε σύμβολο ενός αγώνα που συνεχίζεται στη χώρα εδώ και δεκαετίες. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον άνθρωπο που ο βίαιος θάνατός του στα χέρια αστυνομικών ξεσήκωσε την Αμερική και έβγαλε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους. Η εκκλησία Fountain of Praise στο Χιούστον του Τέξας γέμισε με ήχους gospel μουσικής. I wake up in the middle of the night thinking about my brother. I lied. All I think about is when he was yelling for mama. I just want to say that I'm gonna miss my brother a whole lot. And first off, I want to say hello. My name is Brooke Williams, George Floyd's niece, and I can breathe. Long as I'm breathing, justice will be served. Ο εδεσιμότατος Σαλ Σάρτον, ένας από τους μεγαλύτερους ακτιβιστές κατά των φυλετικών διακρίσεων στη χώρα, εκφωνεί τον επικίδιο. And as we lay you to rest today, the movement won't rest until we get justice. Η σωρός του George Floyd μεταφέρεται με άμαξα μέχρι το σημείο στο οποίο θα ταφεί, ακριβώς δίπλα στη μητέρα του, το όνομα της οποίας φώναξε πολλές φορές λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του. Νωρίτερα σήμερα, ο αδελφός του George Floyd έδωσε μια συγκλονιστική κατάθεση στην Επιτροπή Βουλής του Κογκρέσου για την αστυνομική βία. The man who took his life, who suffocated him for 8 minutes and 46 seconds, he still called him sir as he begged for his life. Την ίδια ώρα υπήρχαν ακόμα πόλεις της Αμερικής όπου η οργή ξεχύλιζε. Και στη Νέα Υόρκη, οικογένειες θυμάτων αστυνομικής βίας ένωναν τις φωνές τους κατά των φυλετικών διακρίσεων. Και όλα αυτά την ώρα που πολλαπλασιάζονταν οι αντιδράσεις για το tweet του Donald Trump, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι ο 75χρονος Μάρτιν Κουτζίνο, που δέχθηκε επίθεση από αστυνομικούς στο Μπάφαλο, είναι αριστερός προβοκάτορας της Αντίφα και έπεσε επίτηδες πιο βία από ό,τι τον έσπρωξαν οι αστυνομικοί. I mean, if there was ever a reprehensible dumb comment and from the president of the United States. Yeah, I saw the tweet. It was a shocking thing to say and I won't dignify it with any further comment. Yo, hey! Στη Νέα Υόρκη, οι αρχές απήγγειλαν κατηγορίες κατά των αστυνομικών που έσπρωξαν βία μία γυναίκα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά και να καταλήξει στο νοσοκομείο. Στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, διαδηλωτές γκρεμίζουν το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου, ρίχνουν κόκκινη μπογιά και το πετούν στη λίμνη. Και στην Ευρώπη όμως η οργή κατά των φυλετικών διακρίσεων και της αστυνομικής βίας πυροδοτεί διαμαρτυρίες και συζητήσεις που φτάνουν ως την εποχή της αποικιοκρατίας. Στη Βρετανία, λίγες ημέρες μετά το γκρέμισμα του αγάλματος του δουλεμπόρου του 17ου αιώνα, Edward Colston, σήμερα οι συγκεντρωμένοι ζητούν να απομακρυνθεί και το άγαλμα του αποικιοκράτη μεγιστάνα Cecil Rhodes από την Οξφόρδη. Στο Λονδίνο, το άγαλμα του δουλέμπορου Robert Milligan κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων των προηγούμενων ημερών καλύφθηκε με κουβέρτα. Τώρα το απομακρύνουν από τη θέση του. Είναι δυσάρεστη αλήθεια ότι μεγάλο μέρος του πλούτου μας προήλθε από το δουλεμπόριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το γιορτάζουμε σε δημόσιους χώρους.
Στην Αμβέρσα του Βελγίου αποσύρεται το άγαλμα του πρώην βασιλιά Λεοπόλδου του Δεύτερου, που κατέκτησε το Κονγκό διαπράττοντας φρικά λεότητες. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας κινητοποίησης κατά των φυλετικών διακρίσεων, το δίκτυο HBO Max αποφάσισε να αποσύρει ακόμα και την κλασική ταινία του 1939 «Όσα παίρνει ο άνεμος», με σενάριο από τον Αμερικανικό εμφύλιο. Στο μέτωπο της πανδημίας τώρα, νέα έρευνα του Χάρβαρντ ανατρέπει όσα πιστεύαμε για το χρονικό εξάπλωσης του κορονοϊού και τελικά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι κρούσματα COVID-19 είχαν εκδηλωθεί στην Κίνα ήδη από τον προηγούμενο Αύγουστο. Πολύ πριν, κυρίες και κύριοι, σημάνει παγκόσμιος συναγερμός. Συναγερμός όμως σημαίνει και πάλι τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς βρέθηκαν θετικοί στρατιώτες της Εθνοφρουράς που κλήθηκαν στις πρόσφατες διαδηλώσεις για τον Φλόιντ. Ο κορονοϊός ήταν εκεί, στις μαζικές διαδηλώσεις που σάρωσαν την Αμερική. Η Εθνοφρουρά της Ουάσιγκτον κατέβασε στους δρόμους 3.400 στρατιώτες μετά το θάνατο του George Floyd. Μερικοί έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό. The guard troops responding to the protests, only a few wore masks. The exact number of members with COVID-19 has still not been released. Οι νεκροί στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον θανατηφόρο ιό ανέρχονται σε 112.000. Τα κρούσματα αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια και 21 πολιτείες ανακοίνωσαν αύξηση κρούσματων μέχρι και 40% σε εβδομαδιαίο επίπεδο. Ο επιστημονικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου ανησυχεί. Now we have something that indeed turned out to be my worst nightmare. Something that's highly transmissible in a period, if you just think about it, in a period of 4 months. It has devastated the world, and it isn't over yet. Την ίδια ώρα, επιστήμονες του Χάρβαρντ εκτιμούν ότι ο φωνικός ιός πιθανώς κυκλοφορούσε και μόλυνε χιλιάδες ανθρώπους στην Κίνα ήδη από τα τέλη του καλοκαιριού του 2019. Μελετώντας διεξοδικά 300 δορυφορικές φωτογραφίες από χώρους στάθμευσης σε νοσοκομεία της Γουχάν, οι ερευνητές παρατήρησαν σημαντική αύξηση των αυτοκινήτων στα πάρκινγκ των νοσοκομείων σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2018. These satellite photos show various Wuhan hospitals from October. Those red dots. Cars packing the parking lots. This is Hubei Women and Children Hospital in October 2018. 393 cars. A year later, 714. Παράλληλα, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι στα τέλη του καλοκαιριού του 2019, όλο και περισσότεροι Κινέζοι αναζητούσαν πληροφορίες στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά για συμπτώματα που συνδέονται με τον κορονοϊό. What we found is people were searching for terms related to diarrhea, which we know now is an important symptom of COVID, as well as cough, and these things were starting to increase, you know, late summer and early fall. Επισήμως, οι κινέζικες αρχές ενημέρωσαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 31 Δεκεμβρίου του 2019 για το ξέσπασμα της πανδημίας. Τώρα, το Πεκίνο κάνει λόγο για μια γελία έρευνα που βασίζεται σε περιστασιακά στοιχεία. Στη Βραζιλία, όπου 38.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον COVID-19, η χώρα καταγράφει πλέον 740.000 κρούσματα, τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό παγκοσμίως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κάτοικοι στις φαβέλες του Ρίο Ντε Τζανέιρο καταγγέλουν την κυβέρνηση του ακροδεξιού Προέδρου Μπολσονάρο ότι τους έχει αφήσει στο έλεος της πανδημίας. Το δολοφόνο του Ούλοφ Πάλμε, κυρίες και κύριοι, κατονόμασαν σήμερα, 34 χρόνια μετά, οι επικεφαλείς της εισαγγελίας της Σουηδίας. Πρόκειται για έναν γραφίστα που αυτοκτόνησε το 2000, ενώ με αυτή τη σημερινή ανακοίνωση κλείνει πια ο φάκελος που στήχιωνε τη χώρα από το 86, δίνοντας παράλληλα τροφή και στους συνωμοσιολόγους όλου του κόσμου. Οι Σουηδικές αρχές μετά από 34 χρόνια μπορούν πλέον να κλείσουν το φάκελο της δολοφονίας του Πρωθυπουργού Ούλοφ Πάλμε. Μέχρι σήμερα, από την πολύκροτη υπόθεση με τους 134 υπόπτους και τις 10.000 προσαγωγές, έλειπε μόνο το όνομα του δολοφόνου. En misstänkt gärningsman. Och den personen är Stig Engström. Το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 1986, ο Ούλοφ Πάλμε μαζί με τη σύζυγό του είχαν πάει στον κινηματογράφο. Λίγο αργότερα, ο τότε πρωθυπουργός της Σουηδίας πυροβολήθηκε από τον Στίγκ Έγκστρομ στο κέντρο της Στοκχόλμης. He left his work, then fired his gun, shot Olaf Palme in the back and then left. Ο Έγκστρομ εργαζόταν σε ασφαλιστική εταιρεία κοντά στο σημείο της δολοφονίας. Εκείνο το βράδυ έμεινε στο γραφείο ως αργά. Αρχικά η αστυνομία τον είχε συμπεριλάβει σε λίστα με 20 αυτόπτες μάρτυρες. Στη συνέχεια, ωστόσο, έγινε φανερό πως ήταν ο μοναδικός ύποπτος που θα μπορούσε να έχει σκοτώσει τον Σουηδό πρωθυπουργό. Οι αρχές ήταν σαν διέξοδο. Ο Έγκστρομ είχε δώσει τέλος στη ζωή του το 2000. Utan därför så beslutade jag att lägga ner förundersökningen,
Με την motivering ότι den misstänkte är avliden. Στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν σφαίρες, όχι όμως και το περίστροφο. Ο σοσιαλδημοκράτης Πάλμε διετέλεσε πρωθυπουργός της Σουηδία από το 1969 έως το 1976 και από το 1982 έως το 1986. Ja, demokratisk socialism. Πολλοί συγκρίνουν τη μυστηριώδη υπόθεση της δολοφονίας Πάλμε με εκείνη του Τζον Κένεντι. 34 χρόνια μετά μπορεί να ανακοινώθηκε η ταυτότητα του δολοφόνου, το κίνητρο όμως παραμένει άγνωστο. Είναι ένα μυστικό που Στιν Γκάνγκστρομ πήρε μαζί του. Σε μια άλλη πολύκροτη υπόθεση τώρα, νεκρή θεωρείται από τους Γερμανούς εισαγγελείς η Μάντλιν Μακάν που εξαφανίστηκε το 2007 στην Πορτογαλία. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο βασικός ύποπτος για την αρπαγή και τη δολοφονία του παιδιού να εμπλέκεται και σε άλλη μια παρόμοια υπόθεση του 2001. Μέρα με τη μέρα, νέες μακάβρες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για να συνθέσουν το παζλ της εξαφάνισης της Μαντλίν το 2007. Ο Γερμανός εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση δήλωνε τώρα πεπισμένος πως η μικρή Βρετανίδα βρήκε τραγικό τέλος πολύ γρήγορα μετά την απαγωγή της από την Πάρη Ανταλούς πριν από 13 χρόνια. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι ο δράστης σκότωσε το κορίτσι σχετικά γρήγορα, πιθανότατα την κακοποίησε και μετά τη σκότωσε. Την ίδια ώρα αποκαλύπτω ότι ο βασικός ύποπτος, ο Γερμανός παιδεραστής Κρίστιαν Μπρούκνερ, φέρεται να είπε στη Βρετανή σύντροφό του ότι σχεδίαζε να κάνει κάτι φρικιαστικό ακριβώς ένα 24ωρο πριν την απαγωγή της Μαντλίν. Und wir haben im Moment auch zu wenig Beweise, um eine Anzeige, weil nach unseren Anhaltspunkten das Mädchen tot ist. Την ώρα που οι εισαγγελικές αρχές κάνουν φύλλο και φτερό το παρελθόν του δράστη, μια ακόμη υπόθεση έρχεται να συνδεθεί με το όνομα του Κρίστιαν Μπρούκνερ. Ο σεσημασμένος εγκληματίας ίσως εμπλέκεται και με τη δολοφονία ενός 9χρονου κοριτσιού στη Γερμανία το 2001. Μάλιστα, η μικρή Πέγγι φαίνεται πως έμοιαζε πολύ στη Μαντλίν. Τα οστά του άτυχου κοριτσιού ανακαλύφθηκαν 15 χρόνια μετά. Ισπανός ειδικός ιατροδικαστής εντόπισε μια δορυφορική εικόνα της NASA από το σημείο της εξαφάνισης της Μαντλίν το 2007. Στη φωτογραφία απεικονίζεται η λευκή οροφή ενός βαν, το οποίο έχει ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις με το όχημα που οδηγούσε ο βασικός ύποπτος Κρίστιαν Μπρούκνερ. Wir hoffen, dass sich britische Touristen finden, die in diesem Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, die eventuell auch Fotos der Fahrzeuge des Beschuldigten und der Wohnhäuser des Beschuldigten wiedererkennen. Το όχημα ήταν σταθμευμένο κοντά στο ξενοδοχειακό συγκρότημα από το οποίο ο Μπρούκνερ φέρεται να πήγα και το μικρό άτυχο κορίτσι. Die Fahrzeuge erkennt, die dort abgebildet sind, der die Häuser wiedererkennt, der vielleicht auch mit den Personalien dieser Person etwas anfangen kann, ist aufgerufen worden, uns zu helfen. Ο Ισπανός ιατροδικαστής μάλιστα υποστηρίζει ότι είχε στείλει τότε αυτές τις πληροφορίες στους Βρετανούς ανακριτές και τις γερμανικές αρχές που έχουν αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης Μαντλίν. Και θα συνδεθούμε με το Βερολίνο τώρα και τον ανταποκριτή μας τον Παντελή Βαλασόπουλο για να δούμε όλα τα νεότερα από τη Γερμανία αναφορικά με το μεγάλο θέμα για μας εδώ στην Ελλάδα. Το τι μέλη γενέστε με τον τουρισμό. Μαθαίνουμε λοιπόν, Παντελή, ότι αύριο ο κύριος Μας, ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, θα έχει τηλεδιάσκεψη με υπουργούς 12 χωρών. Ακριβώς, Νίκη, ανάμεσα σε αυτές τις χώρες που είναι τουριστικοί προορισμοί για τη Γερμανία, η Ελλάδα και η Κύπρος θα πάρουν μέρος σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Η Γερμανία θα παρουσιάσει αύριο την πρότασή της για θεσμοθέτηση όριου συναγερμού για τουριστικούς προορισμούς όπως η Ελλάδα στα 50 κρούσματα ανά 100.000. Τώρα, ο κύριος Μας λέει ότι για τις χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατείνει την ταξιδιωτική οδηγία μέχρι το Σεπτέμβριο. Έτσι για την ώρα μένει έξω η Τουρκία και η Αίγυπτος, ενώ όπως είπε ο ίδιος μέσα στο καλοκαίρι ίσως υπάρχουν εξαιρέσεις με αυστηρά κριτήρια όμως όπως η κατάσταση της επιδημίας και η επάρκεια των συστημάτων υγείας. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο κύριος Ερντογκάν, δήλωσε προχθές ότι βρίσκει τη στάση της Γερμανίας πολύ περίεργη και μέσα στις επόμενες ημέρες θα πάρει τηλέφωνο την κυρία Μέρκελ να συζητήσουν και για το θέμα του τουρισμού. Τέλος να σου πω ότι ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, ο κύριος Ζεχόφερ, ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου η Γερμανία θα πάρει από την Ελλάδα 243 ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγάκια. Λοιπόν, είναι μια πρωτοβουλία που συζητείται εδώ και πολύ καιρό βεβαίως αυτή η τελευταία. Για να δούμε τι θα προκύψει και αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Με την πολιτική επικαιρότητα συνεχίζουμε. Ο Πρωθυπουργός για ακόμη μια φορά με δηλώσεις του, αυτή τη φορά απευθυνόμενος στους πρόεδρους των ΝΟΔΕ, επιχείρησε να βάλει τέλος στα σενάρια περί πρόορης προσφυγής της κάλπης. Ελάτε να δούμε και να ακούσουμε συγκεκριμένα τι είπε ο κ. Μητσοτάκης. Όλη αυτή η παραφιλολογία, μήπως είναι τώρα η ώρα να πάμε σε εκλογές που έχουμε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Η απάντηση είναι όχι.
διότι δεν υπάρχει λόγος να γίνουν εκλογές. Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να ανατάξουμε τη χώρα. Και έχουμε μπροστά μας αρκετό πολιτικό χρόνο να αξιοποιήσουμε το πολιτικό κεφάλαιο που γενναιόδωρα μας έδωσε ο ελληνικός λαός. Δεν μας το έδωσε για να πάμε να κάνουμε εκλογές, μας το έδωσε για να αξιοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη κρίση ως μια ευκαιρία να αλλάξουμε την πατρίδα μας. Συνάντηση με την πρόεδρο της Επιτροπής Ελλάδα 2021 είχε σήμερα η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, η κυρία Γέννη Ματά, που πρότεινε μάλιστα στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια να πραγματοποιηθεί και ένα συνέδριο με θέμα τον εθνικό διχασμό. Ελάτε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσαν. Μια εκδήλωση συνέδριο που θα αφιερωθεί στο διχασμό. Στο πώς ο εθνικός διχασμός που ζήσαμε πολλές φορές στο παρελθόν λειτουργήσε ως ανάχωμα στην πορεία της χώρας και κυρίως πώς μπορούμε σήμερα να αποφύγουμε αντίστοιχους διχασμούς. Είναι μια πρωτιά ότι το ΚΙΝΑΛ θα καταθέσει πρόταση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Επιτροπής με το θέμα που η κυρία Πρόεδρος ανέφερε, που ακριβώς κοιτάζει πίσω στην ιστορία, βλέπει με ένα αντικειμενικό μάτι όλα αυτά που έγιναν και δίνει διδάγματα στον κόσμο για το πώς πρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή μας τα επόμενα χρόνια. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα και στη Ζάκυνθο. Εκεί λοιπόν μετέβη κλιμάκιο του τμήματος ανθρωποκτονιών για να λάβει μέρος και να οδηγήσει τις έρευνες για τη δολοφονία που σημειώθηκε χθες μιας γυναίκας μέσα στη μέση του δρόμου. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου έχει όλα τα νεότερα. Να πούμε ότι οι έρευνες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Επειδή υπήρξε μία. Οι έλεγχοι που γίνονται στα πλοία, να ξεκινήσουμε από αυτό, είναι πάρα πολύ αυστηρή και εξονυχιστική για την περίπτωση που θα προσπαθήσουν οι δράστες να διαφύγουν με αυτά. Επίσης, έχει υπάρξει έλεγχος μέσω ενός ειδικού συστήματος τύπου ραντάρ από το λιμεναρχείο και τη Ζακύνθου, αλλά κυρίως της Κυλλήνης, και έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχει περάσει σκάφος πέραν των πλοίων της γραμμής από την Ζακύνθο να έχει φύγει και να έχει πάει προς την Κυλλήνη. Από εκεί και πέρα, οι έρευνες συνεχίζονται. Να θυμίσουμε ότι στο σημείο το συγκεκριμένο που βρισκόμαστε έγινε η δολοφονική απόπειρα εναντίον του ζευγαριού. Έχουν πάρει από τον 53χρονο, ο οποίος διέφυγε και διεσώθη, έχει μια πρώτη επαφή με τους αστυνομικούς και αυτή την ώρα πιθανόν και να έχει τελειώσει και το δεύτερο στάδιο της συζήτησης μαζί του, της ανάκρισης. Και από εκεί και πέρα υπάρχει υλικό από συγκεκριμένες βιντεοκάμερες, οι οποίες δείχνουν τους δύο δράστες να φορούν μαύρα μπουφάν, άσπρα κράνη και να επιβαίνουν σε μοτοσυκλέτα, προσομοιάζοντας τους αστυνομικούς οι συγκεκριμένοι, αλλά διαφεύγουν. Ωστόσο, από πηγές από την αστυνομία λένε ότι πιθανόν να υπάρξει κάποια εξέλιξη τις επόμενες ημέρες προς λοιπόν την καλή κατεύθυνση και του εντοπισμού των δραστών. Ναι. Να το δούμε, να δούμε και τι στοιχεία μπορεί να αντλήσουν οι αρχές μιλώντας με τον άνθρωπο που επέζησε αυτές τις επίθεσεις. Ευχαριστούμε πολύ τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Και ελάτε να σταθούμε στα της ημέρας, 10 Ιουνίου σήμερα και μαύρη επέτειος, καθώς συμπληρώνονται 76 χρόνια από τη σφαγή του Διστόμου. Μια τέτοια μέρα λοιπόν, το 44, τέσσερις ημέρες μετά την απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στην Νορμανδία και βλέποντας πια το τέλος τους να πλησιάζει, οι Ναζί κατέσφαξαν 218 ανθρώπους, άντρες, γυναίκες, νέους, γέροντες, παιδιά, έγκυες και βρέφη στο Διστόμο. Μέσα σε λίγες ώρες, τα γερμανικά στρατεύματα άφησαν πίσω τους 218 νεκρούς ως αντίπεινα για το θάνατο 18 Γερμανών από τον Ελλάς. Η διαταγή για τη γενοκτονία ήταν άμεση. Μεταξύ των νεκρών ήταν και 54 παιδιά. Το 1995 αρχίζει ένας δικαστικός αγώνας για την δικαίωση των διστομητών, ο οποίος ακόμη δεν έχει τελειώσει. Ήταν όμως η αφορμή για να γίνει γνωστή σε όλη την Ευρώπη η σφαγή του Διστόμου. Η πρώτη αγωγή κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Λιβαδιάς από το δικηγόρο και τότε νομάρχη Βιωτίας Γιάννη Σταμούλη. Το 1997 το δικαστήριο επιδικάζει στους συγγενείς των σφαγιαστέντων αποζημιώσεις ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, με το γερμανικό δημόσιο να ασκεί έφεση και στη συνέχεια ανέρεση στον Αριοπάγο, επικαλούμενο την αρχή της ετεροδικίας. Το 2000 ο Άριος Πάγος δικαιώνει την Ελλάδα. Τότε οι διστομήτες σπέβδουν να εκτελέσουν τη δικαστική απόφαση σε ακίνητα του γερμανικού δημοσίου στη χώρα μας. Απαραίτητη προϋπόθεση η υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει μπει για να μην διαταραχθούν οι ελληνογερμανικές σχέσεις.
Ο Γιάννης Σταμούλης όμως βρίσκει άλλη διέξοδο. Με προσφυγή του επιχειρεί να εκτελέσει την απόφαση του δικαστηρίου της Λιβαδιάς στην Ιταλία και κερδίζει. Η Γερμανία όμως δεν σταματά και προσφεύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Τα ιταλικά δικαστήρια όμως συνδράμουν την Ελλάδα αναγνωρίζοντας το δικαίωμα για αποζημίωση. Στη συνέχεια από το 16 μέχρι και το 19 έγιναν κάποιες δίκες οι οποίες συγκεκριμενοποίησαν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εκτελεστεί και να εισπραχθεί αυτό το ποσό. Και η τελευταία εξαιρετική απόφαση του Ιταλικού Αρίου Πάγου εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 19. Στη συνέχεια είχαμε την καραντίνα και τον κορονοϊό και τα πράγματα έχουν λίγο παγώσει. Εάν δεν υπάρξει νέα προσφυγή στη Χάγη από το γερμανικό δημόσιο, τότε είναι πολύ πιθανό οι δυστομίτες να αποζημιωθούν από περιουσιακό στοιχείο της Γερμανίας στην Ιταλία. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Δείτε το και στην υβριδική τηλεόραση, στο tvopen.gr και στην εφαρμογή μας στο Open App. Μείνετε στο Open. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο μας Κλέαρχο Μαρουσάκη. Καλό σας βράδυ.